τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας νομού Βιωτίας, τον κύριο Κουτσούμπα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να συνοψίσουμε λίγο τα ζητήματα και τα μέτωπα που έρχονται για το φθινόπωρο. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο, η Βουλή ανοίγει. Θα σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω με τον Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε βίντεο, το είδατε κι εσείς, τα ξέρετε βεβαίως, που έλεγε ότι η Ελλάδα βρήκε την Ιθάκη της, κύριε Κουτσούμπα. Την έχει βρει τώρα ένα χρόνο μετά η Ελλάδα την Ιθάκη ή όχι? Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά το εξής, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό η Ελλάδα βγήκε τυπικά από τα μνημόνια. Δεν την έβγαλε ο Τσίπρας ούτε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δεδομένο, ήταν γραφτό, ήταν σε έγγραφη συμφωνία ότι τον Αύγουστο του 2018 θα έβγαινε από το μνημόνιο όποιος και να ήταν κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι αυτό που μας έλεγε τότε, ότι βγήκαμε πραγματικά από τα μνημόνια ή από το μνημόνιο το τελευταίο, ήταν αληθές? Ήτανε, διότι όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια από την κυβέρνησή τους, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τα προβλήματα πάλι οξύνθηκαν. Μείναμε στα ίδια και για να είμαστε πραγματιστές, για να το κλείσουμε, η χώρα, ανεξάρτητα αν βγήκαμε τυπικά από το μνημόνιο, έχει αναλάβει μερικές δεσμεύσεις. Και αυτές τις δεσμεύσεις, για να βγούμε τελειωτικά από την κρίση, ολοκληρωτικά και τελεσίδικα, πρέπει να τις στηρίξουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον ορθό δρόμο που συμφωνήσαμε, που και αυτοί συμφώνησαν με το τρίτο μνημόνιο, και πρέπει σιγά σιγά η χώρα, ακολουθώντας αυτές τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε για το καλό της χώρας και των πολιτών, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι σιγά σιγά πράγματι θα έχουμε μια πλήρη αποδέσμευση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα έχει, με και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα και από το τρίτο μνημόνιο, έχει ακόμα δεσμεύσεις, τις οποίες υπέγραψε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Άρα θα σταθώ λίγο σε αυτό, κύριε Κουτσούμπα, γιατί μία από τις δεσμεύσεις είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και εδώ ο συντοπίτης όλων μας και υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, είπε ότι θα παλέψουμε για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Βέβαια, ξέρουμε ότι αν οι Γερμανοί πούνε όχι, μάλλον θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Δεν ξέρω τι εκτίμηση έχετε πάνω στο θέμα αυτό. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, νομίζω ότι ο κύριος Σταϊκούρας από τα πρώτα δείγματα της ανάλυσης των καθηκών του έδειξε καλά δείγματα και είναι αποφασισμένος και είναι και εργατικός και συνετός και θα δουλέψει και θα προσφέρει και στην Ελλάδα γενικότερα αλλά και στον τόπο μας, στη στερεά Ελλάδα. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε, ότι ο Μητσοτάκης σαν αρχηγός αντιπολίτευσης και ο σημερινός πρωθυπουργός είχε πει ότι ήταν προτεραιότητά μου να μειώσω τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή. Και νομίζω ότι οι δανειστές μας, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας από την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση που βασίζονται πάνω της, γιατί είναι φερέγγια και αξιόπιστη, ναι, και θα την πείσει και βλέπει με την τακτική της ότι θα ακολουθήσει τον σωστό δρόμο, νομίζω ότι θα προσπαθήσει και θα το δείτε στη σιγά να μειώσουμε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Άλλωστε, αυτό το νόημα έχει και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και στη Γερμανία. Βέβαια ότι θεωρώ, δεν προκαταλαμβάνω, δεν είναι τίποτα, αλλά θεωρώ ότι πράγματι αυτό θα το πετύχουμε σιγά σιγά τηρώντας εκείνες τις πρωταρχικές δεσμεύσεις. Θα μας βγάλουν και θα μας οδηγήσουν στη μείωση των πλεονασμάτων. Θέλω να σημειώσω μόνο εδώ πόσο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει συνολικότερα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί διαβάζουμε, κύριε Κουτσούμπα, με τα οικονομικά στοιχεία που λέτε κι εσείς, ότι πιθανότατα να έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομική ύφεση. Τι μπορεί να περιμένουμε και αν κινδυνεύουμε την ώρα που θέλουμε να ρίξουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως σωστά τοποθετηθήκατε? Είναι γεγονός ότι αυτό θα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αν οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Εμείς πρέπει από την πλευρά μας και η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και τα αρμόδια Υπουργεία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει, να μην πάμε στα χειρότερα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να θέσουμε από τις σωστές βάσεις ώστε να μην κινδυνεύει η χώρα μας. Μάλιστα. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, να το πούμε, στις φρέσκες ειδήσεις τώρα, οι οποίες έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με το άνοιγμα της Βουλής. Είχαμε ένα πρώτο γύρο νομοσχεδίων. Πάμε σε ένα δεύτερο γύρο νομοσχεδίων, κύριε Κουτσούμπα. Η αποτίμηση, έστω και αν ήταν καλοκαίρι, ποια είναι κατά τη γνώμη σας, αν με το πανεπιστημιακό άσυλο, με την κυβερνησιμότητα, τον ΟΤΑ, ναι, όλα αυτά τα, και βεβαίως την οικονομία, έτσι μην την ξεχνάμε, έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία? Θα είμαι συνοπτικός και ουσιαστικός. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία, η πολίτευση, έθεσε μερικά ζητήματα σοβαρά ουσίας για τον τρόπο διακυβέρνησης και αλλαγής στην πορεία της χώρας. Ναι. Τα έθεσε προεκλογικά.
Και αυτές οι προεκλογικές δεσμεύσεις τις κάνει πράξη σήμερα, αναλαμβάνοντας μόλις ανέλαβε την κυβέρνηση. Δηλαδή, τι, το πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης. Και αν θέλετε, εγώ, προτού πάω να ψηφίσω αυτή τη διάταξη, ρώτησα πολλούς συμπολίτες μου. Δεν μου είπε ένας να μην οδηγηθούμε και προσέξτε. Δεν καταργήσαμε το πανεπιστημιακό άσυλο, γιατί πρέπει να το πούμε, να το επιθυμίσουμε. Το προστατεύσαμε το άσυλο. Το άσυλο των ιδεών, η ελεύθερη έκφραση των απόψεων, των καθηγητών, των σπουδαστών, των φοιτητών. Δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε, αν θέλετε, η παραβατικότητα που επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατήσει στα πανεπιστήμια. Ναι. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι σύμφωνη με αυτή τη διάταξη. Δεν μπορούν να καταστρέφονται ούτε δημόσιες ούτε ιδιωτικές περιουσίες και να μένουν όλοι ατιμόρυτοι. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος παντού. Είμαι από αυτούς που το πίστευα και το πιστεύω και νομίζω ορθά οδηγηθήκαμε και με πλήρη συνείδηση τη ευθύνη μου ψήφισα αυτή τη διάταξη. Όπως σωστά η Νέα Δημοκρατία έφερε αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ότι θα τα κάνει στην πορεία, έφερε τη μείωση του ΕΝΕΛΦΙΑ, είναι ένα μέτρο για την κοινωνία, για τους πολίτες, την Ελλάδα, την οικονομική και περιμένουμε βεβαίως στη συνέχεια, αύριο αρχίζει η Βουλή, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα μειώνει βραχυπρόθεσμα τη φορολογία του Έλληνα πολίτη και γενικά σε επιχειρήσεις και κάποιες διατάξεις που αφορούν βεβαίως αυτές που ψηφίσαμε στη διακυβέρνηση του κράτους και πολύ περισσότερο αυτές που έχουν σχέση και με τη νομική επιστήμη, μια και είμαι και δικηγόρος, που αφορούν, αν θέλετε, τη δημόσια τάξη, το ποινικό μας σύστημα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλουμε να καταργήσουμε, γιατί πρέπει να κρατάμε ό,τι καλό γίνεται από κάθε κυβέρνηση, και οφείλω να το πω αυτό, ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση κάποιες αλλαγές αυτές που έγιναν στον ποινικό κώδικα, στην ποινική οικονομία. Ναι. Κάποιες έχουν πήραν στραβό δρόμο, δεν ξέρω πώς το πήραν, γιατί υπάρχει απάντηση, μα δεν το κάναμε εμείς, μια επιτροπή διακομματική, ούτε ο ίδιος διακομματική από επιστήμονες το έκανε, να είναι γεγονός αυτό. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχουν καταλήξει. Μέχρι εκείνες τις μερικές διατάξεις πρέπει να τις δούμε αυτές και βεβαίως εγώ είμαι από εκείνους που λέω ότι δεν πρέπει αμέσως, γιατί έχουμε το κακό στην Ελλάδα, να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες όταν βλέπουμε ένα γεγονός να φτάνουμε στα άκρα. Όχι, πρέπει με σύνεση και σοβαρότητα και με το μέτρο να αποφασίζουμε. Να μην φτάνουμε στα άκρα ούτε τη ρευστηροποίηση, αλλά ούτε και την πλήρωση των ποινών. Πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο μπορούμε σιγά σιγά αυτό να το σταθμίσουμε και να δούμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε ως προς να αλλάξουν κάποιες διατάξεις. Οφείλω να σας πω όμως εγώ, ήμουν από εκείνους που πάντα πίστευα και το φορέα το 12-14. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις τις οποίες και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει υποσχεθεί και εμείς τότε θέλαμε να αλλάξουμε αλλά δεν προλάβανε μέχρι το 2014. Ναι. Όπως πρέπει να καταργηθούν κάποιες ειδικές διατάξεις. Η διάταξη που λέει ότι η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί ποινικό αδίκημα δεν υπάρχει σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Το αδίκημα της ΑΚΑΤ δεν υπάρχει σε κανένα. Η προσωπική κράτηση όταν έχει καταργηθεί για το δημόσιο δεν μπορεί να ισχύει για τους ιδιώτες. Είναι διάταξη που πρέπει να τη ξαναπάρει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θα τις επαναφέρω γιατί όχι απλώς γιατί βοηθούν τον Έλληνα πολίτη, αν θέλετε, ψυχολογικά δυναμώνουν την ελληνική κοινωνία. Αυτές και άλλες πρέπει να τις ξαναδούμε, αλλά προσέξτε, όχι με πάντα κοιτάζοντας τα άκρα, με σύναση, με μέτρο και σοβαρότητα να δούμε πού πρέπει να αλλάξουμε και πώς πρέπει να αλλάξουμε. Να μην πάμε πάλι στην παλιά παγίδα, πέσουμε στην παλιά παγίδα, όταν συμβαίνει ένα γεγονός, ένα κακό γεγονός, έτσι, στην ελληνική κοινωνία με ένα γεγονός, είτε θέλετε, έχουμε μια ανθρωποκτονία, αυτά με τα τροχιά, τα πολλά ή κάτι άλλο, να αυστηροποιούμε ποινές ή να μειώνουμε ποινές, χωρίς όμως να κοιτάμε τι πρέπει να δούμε σε βάθος, τι πρέπει να αλλάξει. Για να έχουμε πάνω απ' όλα μια κοινωνία μορφωμένη στον νόμο, να ξέρει να σέβεται τους νόμους προληπτικά και να παρεμβαίνει η νομοθετική εξουσία. Κύριε Κουτσούμπα, το τελευταίο ερώτημα που προκύπτει για να σας αποδεσμεύσω είναι επειδή και επιστρέφω και στον πρόλογό μου, είναι ότι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι είναι φθινόπωρο σιγά σιγά, πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες και το βλέμμα, το πολιτικό βλέμμα είναι στραμμένο σύθιστε σε λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί υπάρχει ένα, αν θέλετε, πολιτικό τελετουργικό από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι προσδοκάτε τώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αποτυπωθούν όλα αυτά ρεαλιστικά, ξαναλέω και να κλείσω το ερώτημά μου, στην τσέπη των πολιτών? Κύριε Κουτσούμπα, είναι και άλλα τα μέτωπα, αλλά επειδή η οικονομία μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τους πολίτες αλλά και τους πολιτικούς σε παρένθεση, γιατί πολιτικός ποτέ δεν δηλώνω σε επάγγελμα, ότι πιστεύω στο ρεαλισμό. Θα πρέπει
ο Πρωθυπουργός και συνέχεια Θεσσαλονίκης να πει μόνο εκείνα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, να είναι συνεπής σε αυτά που εξαγγείλαμε σαν αντιπολίτευση, δεσμεύσεις και τίποτα περισσότερο. Και η ειδική κοινωνία, ο Έλληνας πολίτης, θα τον ακολουθήσει και θα τον ακολουθεί συνέχεια και αν τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τι αντιπολίτευση περιμένετε, αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα, θα περιμένετε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουτσούμπα, γιατί έχει ένα καλό ποσοστό, κράτησε δυνάμεις στις εκλογές, το ξέρετε πολύ καλά. Βέβαια, και ναι. Είναι ο δεύτερο αγωνιστής ή μπορεί να ξαναπροκύψει ως πρωταγωνιστής. Γιατί το καλοκαίρι τελείωσε, η χαλαρότητα τελείωσε. Ναι, με την κλάτα τώρα να επαναφέρω μια ρίση του ιδρυτού της παράταξής μας. Ναι, με την κλάτα να επαναφέρω μια ρίση του ιδρυτού της παράταξής μας που έλεγε ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν είναι οι πυλώνες. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Όταν το ένα νοσεί, νοσεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να ασκήσει δημιουργική αντιπολίτευση. Έτσι πάνω απ' όλα, όπως ασκήσαμε και εμείς κατά την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, να σας θυμίσω ότι ψηφίσαμε το 60% των νομοσχεδίων που έχει φέρει και να ασκήσει δημιουργική αντιπολίτευση προς το καλό της ελληνικής κοινωνίας και όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Κουτσούμπα.